Το παρακάτω κείμενο του Νίκου Μαζιώτη εστάλει στο blog Ελευθερία Τίποτα προς δημοσίευση. Εκτός από τη δημοσίευση, θεώρησα χρήσιμο να αποδοθεί και ηχητικά. Κείμενο του Νίκου Μαζιώτη για την τρίτη απόρριψη για την φόρον αποφυλάκηση. Βρίσκομαι στη φυλακή για τη δράση της ένοπλης αναρχικής οργάνωσης επαναστατικός αγώνας. Έχω καταδικαστεί για τις 18 ενέργειες επιθέσεις της οργάνωσης που αφορούν το διάστημα 2003-2017 σε ποινή 20 ετών κάθειρξης. Από την πρώτη μου σύλληψη το 2010 έχω αναλάβει την πολιτική ευθύνη της συμμετοχής μου στον επαναστατικό αγώνα και έχω υπερασπίσει όλες τις ενέργειες της οργάνωσης δημόσια και στις 5 δίκες που έγιναν εναντίον μας. Από τον Ιανουάριο του 2022 έχω συμπληρώσει το όριο που απαιτεί ο νόμος, τα 3 πέμπτα της ποινής, δηλαδή 12 χρόνια μεικτά, 9 χρόνια καθαρά στη φυλακή, συν 3 χρόνια εργασία, που είναι η προϋπόθεση για να ζητήσω την φόρον αποφυλάκησή μου με αναστολή του υπολείπου της ποινής. Παράλληλα, από τον Φεβρουάριο του 2022 μέχρι σήμερα, έχω λάβει από τις φυλακές Δομοκού 8 τακτικές άδειες και έχω τηρήσει τους όρους χορήγησης των αδειών που απαιτούνται, δηλαδή πρώτον, καθημερινή παρουσία στο αστυνομικό τμήμα, δεύτερον, παραμονή στη διεύθυνση που δηλώνω ότι μένω στη διάρκεια της άδειας και τρίτον, παραμονή εντός του ορίου του νομού. Μέσα στον τελευταίο 1,5 χρόνο έχω κάνει 3 αιτήσεις για φόρον αποφυλάκηση και έχουν απορριφθεί και οι 3, παρά το γεγονός ότι στην τελευταία, και ενώ έχω συμπληρώσει 10,5 χρόνια παραμονή στη φυλακή, η εισαγγελέα είχε κάνει θετική εισήγηση για να μου χορηγηθεί η φόρον αποφυλάκηση. Το αιτιολογικό και των 3 απορριπτικών αποφάσεων είναι τα πειθαρχικά εντός εισαγωγικών παραπτώματα που έχω διαπράξει πριν από 6 χρόνια, το 2017, σε αντίθεση με αυτό που λέει ο σωφρονιστικός κώδικας στο άρθρο 69, παράγραφος 4, ότι οι πειθαρχικές ποινές διαγράφονται από το ατομικό δελτίο πειθαρχικού ελέγχου του κρατούμενου και δεν λαμβάνονται υπόψη για τη χορήγηση τακτικής άδειας και απόλυσης υπόωρων, εφόσον έχει παρέλθει ένα ορισμένο χρονικό διάστημα, 2 χρόνια το πολύ, από τότε που διαπράχθηκαν, αναλόγως το είδος του πειθαρχικού. Δεδομένου ότι έχουν περάσει 6 χρόνια από την τέλεση αυτών των πειθαρχικών, τα οποία έχουν λήξει από το 2019-2020, και δεδομένου ότι τα δικαστικά συμβούλια αποφυλακίζουν υπόρους κρατουμένους που στο παρελθόν έχουν διαπράξει πειθαρχικά, η συντριπτική πλειοψηφία των κρατουμένων στις φυλακές έχει διαπράξει πειθαρχικά παραπτώματα, αποδεικνύει ότι η επίκλησή τους στη δική μου περίπτωση είναι εντελώς προσχηματική. Να επισημάνω ότι με την ίδια αιτιολογία, το Συμβούλιο των Φυλακών Δομοκού απέρριται για σχεδόν ένα χρόνο, από τον Μάρτιο του 2021 έως τον Ιανουάριο του 2022, τις αιτήσεις μου για χορήγηση αδειών. Τώρα με το ίδιο πρόσχημα, εδώ και 1,5 χρόνο, και ενώ έχω λάβει 8 τακτικές άδειες, το Συμβούλιο Πλημελιωδικών Λαμίας έχει απορρίψει 3 φορές την υφόρον αποφυλάκηση. Ο πραγματικός λόγος απόρριψης της υφόρον απόλυσής μου δεν είναι τα πειθαρχικά, αλλά αυτό για το οποίο είμαι στη φυλακή εδώ και 10,5 χρόνια. Για τη δράση της οργάνωσης επαναστατικός αγώνας, για το γεγονός ότι ανέλαβα την πολιτική ευθύνη της συμμετοχής μου, για το ότι έχω υπερασπίσει τη δράση της οργάνωσης και όλες τις ενέργειες, για το ότι κρατώ μια συνεπή πολιτική στάση μέχρι τώρα και δεν έχω αρνηθεί τις αγωνιστικές πολιτικές επιλογές μου. Ακριβώς γι' αυτό, η πρόθεσή τους είναι να παραμείνω στη φυλακή όσο το δυνατόν περισσότερο, ξεπερνώντας κατά πολύ, 1,5 σχεδόν χρόνο μέχρι στιγμής, το όριο του νόμου για την υφόρον απόλυση. Η αλήθεια είναι ότι δεν κρατώ κάποια απολογητική στάση στις ακροάσεις των δικαστικών συμβουλίων που αποφασίζουν για την υφόρον αποφυλάκηση, όταν μου ζητάνε να μιλήσω για τα πειθαρχικά. Ακριβώς γιατί δεν συμπεριφέρομαι ως απολογούμενος, αυτό μεταφράζεται από τα μέλη των Συμβουλίων Πλημελιωδικών Λαμίας στο να μιλάνε για τη σταθερή ροπή μου προς την τέλεση αξιόπινων πράξεων και συνεπώς τον μη επαρκή σοφρονισμό μου και την έλλειψη ηθικής βελτίωσής μου. Προφανώς η υποτακτική και εξευτελιστική στάση του απολογούμενου για τα δικαστικά συμβούλια αποτελούν εγγύηση ηθικής βελτίωσης και σοφρονισμού και κατ' επέκταση εγγύηση για τη χορήγηση της φόρων αποφυλάκησης. Όμως τέτοια εγγύηση δεν μου επιτρέπουν να δώσω οι πολιτικές, ιδεολογικές και ηθικές μου αξίες. Ποια είναι τα σοβαρά πειθαρχικά παραπτώματα, τα οποία συνιστούν και αξιόπινες πράξεις όπως λένε τα δικαστικά συμβούλια, για τα οποία μου ζητούν επανειλημμένα να μιλήσω και να απολογηθώ? Το ότι έσπασα ένα μόνιτορ ασφαλείας, κάμερα, όταν τον Ιανουάριο του 2017 κατά τη σύλληψη της συντρόφισσας Ρούπα απήχθη από την αντιτρομοκρατική ο 6,5 χρονών τότε γιος μας και οδηγήθηκε φρουρούμενο στο ψυχιατρικό τμήμα του νοσοκομείου Πέδων, αφού μας αφαίρεσαν προσωρινά τη γονική επιμέλεια με σκοπό να σπάσουν τη γονική σχέση μας μαζί του, και αφού είχαν αρνηθεί να τον παραδώσουν στους συγγενείς μας. Για αυτό το σκοπό χρησιμοποίησαν εναντίον μας μια διάταξη που εφαρμόζεται σε κακοποιητές γονείς, η ύψιστη προσβολή για μας ως αγωνιστές. Υπεύθυνη πολιτικά για αυτό το έγκλημα ήταν η τότε αριστερή κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Αυτοί που διέταξαν αυτή την επέσχυτη πράξη, ζήλεψαν τη δόξα των κρατικών αξιωματούχων της εποχής του εμφυλίου πολέμου, που έκλειναν τα παιδιά των ανταρτών του Δούσου ΕΣ της Παιδουπόλης της Φρυδερίκης προς αναμόρφωση και σοφρονισμό. Στο τέλος, μας αφαίρεσαν οριστικά τη γονική επιμέλεια, επειδή όπως έλεγε η απόφαση, ήμασταν και οι δύο γονείς κρατούμενοι και καταδικασμένοι για τη δράση του επαναστατικού αγώνα,
Μια απόφαση με πολιτικά κίνητρα, αν και δεν ομολογείται. Προφανώς για τα μέλη των δικαστικών συμβουλίων της Λαμίας, το σπάσιμο ενός μόνιτορ ασφαλείας στην τέργα που βρισκόμουν τότε ήταν βαρύ έγκλημα και αξιόπινη πράξη. Παράλληλα, κάναμε απεργία πείνας και δίψας, και κατά αυτούς έπρεπε να κάτσουμε σταυρωμένα χέρια και να παρακολουθήσω απαθής το έγκλημα που διέπρεται το κράτος εναντίον του 6,5 ετών τότε γιού μας και εναντίον μας. Έτσι θα αποδείκνυα μάλλον ηθική βελτίωση και σοφρονισμό. Όπως θα έπρεπε να ανοιχτώ αδιαμαρτυρήτα οποιαδήποτε αυθαιρεσία και παρανομία γινόταν εις βάρος μου, όπως όταν βρισκόμουν παράνομα για 6 μήνες στην απομόνωση, για το οποίο υπεύθυνοι ήταν ο εισαγγελέας, ο διευθυντής και ο αρχιφύλακας των φυλακών Κορυδαλλού και κατέστρεψα τα κελιά της απομόνωσης, καταστροφή περιουσιακών στοιχείων μεγάλης αξίας, για να βρεθώ σε κανονικό χώρο κράτησης. Ή θα έπρεπε να δεχτώ αδιαμαρτύρητα την άρνηση της εισαγγελέα και του διευθυντή των φυλακών Κορυδαλλού να εγκρίνει τη μεταγωγή μου σε νοσοκομείο για να επιβληθώ σε εγχείρηση, πράγμα που παραβίαζε το δικαίωμά μου στην ιατρική περίθαλψη και υπέπεσα στο βαρύ παράπτωμα της εξύβρισης της εισαγγελέα και του διευθυντή και της απίθειας, καθώς αρνιόμουν το μεσημεριανό κλείσιμο του κελιού μου ως διαμαρτυρία. Ή θα έπρεπε να ανοιχτώ επίσης τον αυθαίρετο περιορισμό του χρόνου του επισκεπτηρίου με τη συντρόφισά μου και το γιο μας, που τον βλέπαμε ελάχιστες φορές το χρόνο. Όλα τα πειθαρχικά παραπτώματα είναι στην πραγματικότητα πράξη διαμαρτυρίας ενάντια σε αυθαιρεσίες του κράτους και της φυλακής. Σε άλλη περίπτωση, το 2017, ενώ όλες οι πτέρυγες των φυλακών Κορυδαλλού ήταν ανοιχτές στο μεσημεριανό κλείσιμο λόγω κινητοποίησης των κρατουμένων, ήμουν ο μοναδικός κρατούμενος που τιμωρήθηκε για απήθεια, γιατί συμμετείχα και εγώ σε αυτή την κινητοποίηση. Καθ' όλη τη διάρκεια της κράτησής μου, έχω υποστεί ένα καθεστώς ειδικής μεταχείρισης, το οποίο συνεχίζεται ακόμα και τώρα που έχω ξεπεράσει το όριο για χορήγηση της φόρων αποφυλάκησης και παίρνω άδειες. Ειδικές συνθήκες κράτησης ενίοτε, απομόνωση, περιορισμός του χρόνου επισκεπτηρίων, απουσία ιατρικής φροντίδας είναι κάποια στοιχεία αυτού του καθεστώτος. Για παράδειγμα, όταν έπρεπε να κάνω δεύτερο χειρουργείο στο δεξί βραχιόνιο οστό που είχε θρηματιστεί από τον πυροβολισμό στη συμπλοκή με τους αστυνομικούς στο μοναστηράκι το 2014, το κράτος και το Υπουργείο Δικαιοσύνης με έστειλαν ως τον πρώτο πολιτικό κρατούμενο στις φυλακές τύπου Γ στο Δομοκό, αδιαφορώντας για την αποκατάσταση του τραυματισμού μου. Για 1,5 σχεδόν χρόνο κατά τη διάρκεια της κράτησής μου το 2014-2015 ήμουν ανάπηρος από το ένα χέρι. Στην ίδια κατάσταση, ανάπηρος από το ένα χέρι, ήμουν όταν συμμετείχα στην απεργία πείνας του 2015 για την κατάργηση των φυλακών τύπου Γ. Όταν άλλοι έπαιρναν άδειες στο 1/5 της ποινής τους, εγώ πήρα στα 3/5, ακόμα και με τις αλλαγές που έγιναν στις άδειες από το 2020, όταν συμπλήρωσα το όριο της φόρων αποφυλάκησης. Και τώρα που έχω ξεπεράσει κατά 1,5 χρόνο το όριο των 3/5 για την φόρων αποφυλάκησης, συμπληρώνοντας 10,5 χρόνια, με πρόσημα για τρίτη φορά τα πειθαρχικά, θέλω να με κρατήσουν όσο γίνεται περισσότερο στη φυλακή, όταν με την ίδια ποινή τα 20 χρόνια κάθεψης αποφυλακίζονται με αναστολή στα 8-8,5 χρόνια ή και λιγότερο, στο 1 τρίτο τα 7-7,5 χρόνια. Πέρα από το γεγονός ότι τα δικαστικά συμβούλια της Λαμίας δεν λαμβάνουν υπόψη ότι έχουν περάσει 6 χρόνια από τη διάπραξη των πειθαρχικών, το ότι έχουν βλήξει εδώ και χρόνια όπως ορίζει ο σοφρονιστικός κώδικας, το ότι εδώ και 1,5 χρόνο έχω πάρει 8 τακτικές άδειες και έχω τηρήσει τους όρους των αδειών, επιδεικνύουν συστηματικά μια ιδιαίτερα σαδιστική στάση, αφενός κάνοντας 5 ολόκληρους μήνες να απαντήσουν στις αιτήσεις μου, κανένα δικαστικό συμβούλιο πανελλαδικά δεν κάνει τόσους μήνες να αποφασίσει για φόρων αποφυλάκηση όσο της Λαμίας, και αφετέρου γιατί γνωρίζουν τα σοβαρά προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζει η μητέρα της συντρόφισσας Ρούπα, η οποία είναι υπερήλικη και έχει αναλάβει από το 2017 τη γονική μέρημνα του γιού μας, μετά το έγκλημα του κράτους της απαγωγής του γιού μας, στέλνοντάς το σε ίδρυμα. Το γεγονός αυτό κάνει επιτακτικότερη την αποφυλάκησή μου, δεδομένου ότι έχω συμπληρώσει προπολού το όριο για ηφόρον απόλυση, ενώ η συντρόφισσα Ρούπα συμπληρώνει το όριο σε λίγες μέρες. Όταν μετά τη θετική εισήγηση για αποφυλάκηση που έκανε η εισαγγελέα στην τελευταία μου αίτηση, έκανα έτοιμα επίσπευση της απόφασης του Συμβουλίου, επικαλούμενος την κατάσταση της μητέρας της συντρόφισσας Ρούπα, τα μέλη του Συμβουλίου Πλημελιωδικών Λαμίας αδιαφόρησαν παγερά. Σε ερώτησή μου στην ακρόαση μέσω Skype στο τελευταίο δικαστικό συμβούλιο στις 28 Απριλίου 2023, 2,5 μήνες μετά τη θετική εισήγηση της εισαγγελέα για αποφυλάκηση, τι περιμένετε, να πεθάνει η μητέρα της Ρούπα που γνωρίζετε την κατάσταση της υγείας της, με τη σιωπή τους στην πραγματικότητα μου έδειξαν την πλήρη αδιαφορία τους ή ακόμα και τη θετική τους διάθεση στο ενδεχόμενο αυτό. Επιπλέον, ο εισαγγελέας πλημελιωδικών Λαμίας αρνήθηκε να μου χορηγήσει έκτακτη 48-ωρη άδεια που προβλέπει ο σοφρονιστικός κώδικας για να τη δώσει στο νοσοκομείο, όταν εκτός από το σοβαρό πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει, έσπασε το πόδι της και εγχειρίστηκε. Η απολογία της απόρριψης ήταν ότι δεν προκύπτει η ανάγκη παρουσίας μου στο νοσοκομείο Καλαμάτας. Βέβαια, ο σοφρονιστικός κώδικας στο άρθρο 57 για τις έκτακτες άδειες δεν μιλάει για ανάγκη παρουσίας του κρατουμένου, αλλά για επίσκεψη σε κρίσιμες καταστάσεις της υγείας συγγενών. Άλλη μια απόδειξη του σαδιστικού τρόπου που συστηματικά μας αντιμετωπίζουν. Η όλη στάση τους δείχνει ότι δεν διστάζουν στο να καταστρέψουν την οικογένειά μας λόγω των πολιτικών αγωνιστικών επιλογών μας. Σε μια εποχή γενικευμένης αυστηροποίησης του πλαισίου ποινικής καταστολής, που συναρτάται με τις συνθήκες μιας μακροχρόνιας πολύπλευρης συστημικής κρίσης, οικονομικής, πολιτικής, πανδημία, οικολογικής,
με αλλεπάλληλες ποινικέ νομοθετικέ μεταρρυθμίσει προ το χειρότερο, αύξηση του ορίου αδειών, αύξηση του ορίου φόρου απόλυση από τα 3 πέμπτα στα 4 πέμπτα για τι πρόσκαιρε καθήρυξει, αύξηση του ορίου φόρου απόλυση για του ισοβίτε από τα 16 στα 18 και για του πολυισοβίτε από τα 19 στα 25 έτη, για τα 3 τελευταία χρόνια δεν υπάρχει αναδρομική ισχύ, αλλά παράνομα το τρίτο εφαρμόζεται επιλεκτικά σε σύντροφο πολυισοβίτη, καταδικασμένο για αντάρτικο πόλη. Υποβάθμιση των αγροτικών φυλακών, έτσι ώστε οι κρατούμενοι να εκδίδουν πολύ παραπάνω χρόνια φυλακή, οι αποφάσεις αρκετές φορές της κρατικής δικαιοσύνης προκαλούν το κοινό περί δικαίου αίσθημα και αποδεικνύουν τα δύο μέτρα και σταθμά με τα οποία αποφασίζουν: το ότι η δικαιοσύνη τους είναι ταξική και ρατσιστική, διότι κράτος και δικαιοσύνη είναι δύο έννοιες αντιφατικές και ασυμβίβαστες. Είναι τουλάχιστον αντιφατικό τα συμβούλια της Λαμίας να επικαλούνται σοφρονισμό και ηθική βελτίωση στην περίπτωσή μου, όταν αποφυλάξαν τον αστυνομικό δολοφόνο Κορκονέα δύο φορές, ο οποίος καταδικάστηκε για το βαρύτερο υποτίθεται έγκλημα. Είναι πρόκληση κοινωνικά όταν συνάδελφοί τους αφήνουν ελεύθερους βιαστές όπως το Λιγνάδη ή τον πρώην υπεύθυνο πολιτικού σχεδιασμού του Κυριάκου Μητσοτάκη Νίκο Γεωργιάδη, που ως μέλος της ελληνικής διπλωματικής αποστολής στη Μολδαβία έκανε σεξ επιπληρωμή με ανήλικους, για τον οποίο κατέθεσαν ως μάρτυρες υπεράσπιστης βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας μιλώντας για σκευωρία και πολιτική δίωξη. Ή όταν δεν διώκουν εφοπλιστή στο καράβι το οποίο βρήκαν τόνους ηρωίνης, όταν επιβραβεύουν με τις αποφάσεις τους ρατσιστές δολοφόνους, υπόθεση Ζα Κωστόπουλου, ή όταν αφήνουν ελεύθερους δολοφόνους της Δίας, που σε δύο περιπτώσεις δολοφόνησαν δύο άοπλους ανήλικους Ρωμά, όπου στη μία περίπτωση στο Πέραμα τον Νοέμβριο του 2021 έριξαν σχεδόν 40 σφαίρες, ενώ σε άλλη περίπτωση στη Θεσσαλονίκη το Δεκέμβριο του 2022 σκότωσαν έναν άλλον ανήλικο Ρωμά, με αφορμή ότι δεν πλήρωσε 20 ευρώ για βενζίνη, υποθέσεις Φραγκούλη και Σαμπάνη. Είναι πασίγνωστο κοινωνικά ότι η κρατική δικαιοσύνη νομιμοποίησε το μεγαλύτερο κοινωνικό έγκλημα της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας, τις συμβάσεις δανειακής διευκόλυνσης, τα γνωστά μνημόνια, βγάζοντας τα νόμιμα και συνταγματικά, ενώ σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και το Σύνταγμα είναι παράνομα. Τα μνημόνια αποτελούν μια κρατική εγκληματική πολιτική που υποδούλωσε και λίστεψε σε μαζική κλίμακα έναν ολόκληρο λαό και δολοφόνησε χιλιάδες ανθρώπους με πολλούς τρόπους για να σώσει τις τράπεζες, τους δανειστές, τους πραγματικούς ληστές και το διεθνές και ντόπιο κρατικοκαπιταλιστικό σύμπλεγμα εξουσίας. Εμείς τα μνημόνια τα είχαμε χαρακτηρίσει ως πολιτική κοινωνική γενοκτονία. Αποτελέσματα της ίδιας κρατικής εγκληματικής πολιτικής είναι οι νεκροί των τεμπών και στο μάτι, γιατί το κράτος λόγω των μνημονιακών υποχρεώσεων υπονόμευσε τις κοινωνικές δομές που λειτουργούν προς όφελος του κοινωνικού συνόλου, κάνοντας περικοπές. Όπως αποτέλεσμα της ίδιας πολιτικής είναι οι νεκροί της πανδημίας και αυτοί που πέθαναν γιατί δεν είχαν πρόσβαση στην ιατρική περίθαλψη, γιατί δεν υπάρχουν ασθενοφόρα να τους παραλάβουν ή αργούν, γιατί τα νοσοκομεία είναι υποστελεχωμένα, επειδή το κράτος κάνει περικοπές στην υγεία και υποβάθμισε το δημόσιο σύστημα υγείας, προωθώντας την ιδιωτικοποίησή της. Όπως κρατικές δολοφονίες είναι νεκροί μετανάστες του ναυαγίου της Πύλου, θύματα μιας εγκληματικής πολιτικής Ευρωπαϊκής Ένωσης και του διεθνούς κρατικοκαπιταλιστικού συμπλέγματος εξουσίας, που αφού ληστεύει τις χώρες των μεταναστών, επιβάλλει αυταρχικά καθεστώτα, κάνει πολέμους και επεμβάσεις, Ιράκ, Αφγανιστάν, Συρία κτλ. Αναγκάζοντας χιλιάδες και εκατομμύρια ανθρώπους να μεταναστεύουν, αναζητώντας καλύτερη τύχη στις πλούσιες χώρες του καπιταλιστικού Βορρά, όπως είναι οι πιο ανεπτυγμένες Ευρωπαϊκής Ένωσης, τους αφήνουν αβοήθητους να πνιγούν στα νερά της Μεσογείου και του Αιγαίου. Και σε αυτή την εγκληματική πολιτική είναι συνένοχο και συμμέτοχο το ελληνικό κράτος. Ως καταδικασμένος για τη δράση του επαναστατικού αγώνα, έχοντας αναλάβει την πολιτική ευθύνη για τη συμμετοχή μου, έχοντας υπερασπίσει όλες τις ενέργειες της οργάνωσης, γνωρίζω ότι έχω ειδική μεταχείριση από το κράτος. Όμως παρά το βαρύ κόστος, παραμένω συνεπής σύμφωνα με τις ιδεολογικές, πολιτικές και ηθικές μου αξίες και τις πολιτικές μου επιλογές. Νίκος Μαζιώτης, καταδικασμένος για την οργάνωση Επαναστατικός Αγώνας.